και έδειξε μη ποταμών ύδατος ζωής λαμπρών ως κρύσταλλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου, και μου έδειξε ποταμό νερού, νερό ζωής, ένα ποτάμι με νερό ζωής λαμπρό σαν κρύσταλλο, που η εκβολή του ήταν από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Όπως βλέπει κανείς εδώ, έχουμε το αποκορύφωμα, θα το δείτε στη συνέχεια του 22ου κεφαλαίου, το αποκορύφωμα της περιγραφής αυτής της ουρανίου Ιερουσαλήμ. Οι εικόνες και τα χρώματα αυτής της περιγραφής γίνονται όλο και περισσότερο εντυπωσιακά, αλλά και προσφυλή. Τόσο αγαπητά, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Ο πνευματικός άνθρωπος, καθώς μελετάει αυτά τα κείμενα, όπως εμπροκειμένο εδώ το κείμενο τώρα, ας πούμε του 22ου κεφαλαίου, αισθάνεται μία μυστική εφροσύνη, χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά του. Δεν μένει αμέτωχος από πλευράς αισθημάτων με εκείνο που διαβάζει. Ακόμη αισθάνεται ο πιστός όταν διαβάζει, ιδίως το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι όλοι οι ιστορικοί τύποι του παρελθόντος που κατεχωρήθησαν στην Παλαιά Διαθήκη να αναδύονται εδώ με μια τώρα όμως πνευματική διάσταση. Ομιλεί για ένα ποτάμι. Λοιπόν, πράγματι είναι ένα ποτάμι, αλλά αυτό είναι ένας ιστορικός τύπος στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ τώρα παίρνει διάσταση πνευματική. Ακούσατε το. Στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε 2,8 έως 10. Και φύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε. Ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ, ποτίζει τον παράδεισον. Εφύτευσε, λέγει ο Θεός, τον παράδεισον ανατολικά της Εδέμ, και εκεί έβαλε τον άνθρωπο που εδημιούργησε. Ένα ποτάμι δε φεύγει από την Εδέμ και ποτίζει τον παράδεισον, διαβρέχει τον παράδεισον. Εκείνος ο ποταμός, μάλιστα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, διακλαδίζεται, είναι ο Γεών, ο Φυσών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Και ποιοι είναι ο Γεών και ο Φυσών σήμερα δεν ξέρουμε, ίσως κάποιοι παραπόταμοι των ιδίων αυτών ποταμών, αλλά με τις παλιές ονομασίες μέχρι σήμερα έχουμε τον Τίγρη και τον Εφράτη. Συνεπώς, πραγματικά ποτάμια. Εκείνα τα οποία πηγάζουν από τα βουνά της Αρμενίας και χύνονται στον Περσικό κόλπο, αφού διασχίζουν όλη εκείνη την περιοχή της, θα λέγαμε, της Περσίας και του Ιράκ, και χύνονται, εκβάλλουν εις τον Περσικό κόλπο. Έτσι λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έκανε έναν ποταμό, λέει, ομιλεί για ένα ποταμό, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, ο οποίος ποτίζει τον παράδεισον. Αυτός ο ποταμός ήταν αισθητός και ταυτόχρονα ένα σύμβολο. Σύμβολο του καινούριου ποταμού, εκείνου ο οποίος θα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, στην καινούρια πόλη Ιερουσαλήμ, και θα απορρέει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Ποιο είναι αυτό το ποτάμι? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το ποτάμι που ποτίζει, καταρβεύει την πόλη του Θεού. Είναι το Άγιον Πνεύμα. Τι είναι το εκείνος ο ποταμός που αναφέρει η Γένεση? Σύμβολον. Ιστορική πραγματικότητα, σύμβολον. Ιστορικός τύπος. Είναι η αποκάλυψη εδώ του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου. Εδώ, σε αυτό το χωρίο που σας λέγω τώρα, και που θα έχει ο κάθε πιστός
και ένικος εκείνης της πόλεως. Πώς θα είναι αυτό? Κάποτε ο Κύριος είπε: ελευσόμεθα. Πού? Εις των πιστών. Όχι ελεύσομαι, ελευσόμεθα. Θα έρθομαι. Ποιοι? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα κάνουμε κατοικία μέσα εις των πιστών. Ιωάννης 14,23. Αυτό τώρα εις την πόλη εκείνη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, δεν θα είναι μόνον ένα γεγονός εσωτερικών, αλλά και ένα γεγονός εξωτερικών. Τώρα οι πιστοί εις την στρατευωμένη εκκλησία, όταν έχουν την ενίκηση του Θεού, δύνανται να την κατανοούν, δύνανται να την αισθάνονται, όσοι φτάνουν στο επίπεδο να αισθάνονται την παρουσία του Θεού. Αλλά τότε δεν θα είναι μόνο φαινόμενο εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών. Γιατί θα το πει στον επόμενο στίχο της Αποκαλύψεως, που δεν θα πούμε σήμερα. Και όψονται το πρόσωπο αυτού και θα ειδούν οι πιστοί, οι ένικοι της πόλεως, το πρόσωπο του Θεού. Δεν λέει την ουσία του Θεού, το πρόσωπο του Θεού. Ή είναι εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 3,2: οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Ένα φαινόμενο λοιπόν και εσωτερικό και εξωτερικό. Το βιβλίο της Γενέσεως ακόμη μας πληροφορεί, Γένεσης 2,6: πηγή δε ανέβαινεν εκ της γης και επότιζε παν το πρόσωπο της γης. Δεν έβρεχε, αλλά λέγει ότι ανέβαινε μία πηγή, ένα νερό από τη γη και επότιζε όλη την επιφάνεια. Και εδώ έχουμε μία μυστική εικόνα της καινούργιας Ιερουσαλήμ. Ο παλαιός παράδεισος είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Εξευλήθη μεν έξω ο Αδάμ και η Εύα, θα ξαναμπεί όμως πάλι. Συνεπώς είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού, της καινής πόλεως, η μοναδική πηγή. Μοναδική πηγή, το υπογραμμίζω, που ποτίζει τον παράδεισον, είναι αυτή η παρουσία του ενός Αγίου Τριαδικού Θεού, του ενός Θεού. Η πηγή είναι ο Πατήρ, το νερό είναι ο Υιός και ο ποταμός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πηγή, νερό, ποτάμι. Ένα, τρία, ένας ο Θεός. Τρία τα πρόσωπα. Ο ποταμός εκείνος του παλαιού παραδείσου, μας λέγει πάλι το βιβλίο της Γενέσεως, εχωρίζεται σε τέσσερα άλλα ποτάμια. Γένεσης 2,10. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς, λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι οι τέσσερις ορίζοντες που εξεχήθη το Πνεύμα το Άγιον δια του Ευαγγελίου του Χριστού και κατήρδευσε, καταπότησε την οικουμένη. Είναι όμως και οι τέσσερις πλευρές της τετραγώνου πόλεως που το Πνεύμα το Άγιον κατακαλύπτει όλη την έκτασή της, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού επάνω στην Καινή Ιερουσαλήμ. Και μια ακόμα μυστική δογματική αλήθεια: ο ποταμός, το Πνεύμα το Άγιον, εκπορεύεται, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, από του θρόνου του Θεού και του Αρνίου, δηλαδή εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται υπό του Υιού του ενανθρωπίσαντος εις τον κόσμο. Δεν λέγει εγώ θα στείλω, λέγει, το Πνεύμα το Άγιον τον άλλον παράκλητον. Όταν εγώ θα φύγω θα στείλω. Αυτό το θα στείλω σημαίνει ότι και ο Υιός στέλνει το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλλεται από τον Υιόν. Ορθά λοιπόν διατυπούται ότι είδε το ποτάμι να εκβάλλει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου,
Βλέπετε την διάκριση του Θεού. Λέει ένα θρόνο μιλεί. Για ένα θρόνο μιλεί. Γιατί? Γιατί και ο Πατήρ και ο Υιός στην εικόνα δεν ευωδούται, και το Πνεύμα το Άγιον είναι ομόθρονα. Ένας είναι ο θρόνος. Γιατί? Μία είναι η ουσία. Ένας είναι ο Θεός. Είδατε που λέγει το αρνίον, για να δείξει το δεύτερον πρόσωπον. Όχι απλώς το δεύτερον, αλλά το ενανθρωπίσαν δεύτερο πρόσωπον. Ο ποταμός αυτός ακόμη είναι η αιώνια ζωή. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, Ιωάννης 4,14. «Ως δαν πει εκ του ύδατος», λέει ο Χριστός, «ου εγώ δώσω αυτό», όποιος πει από το νερό που θα του δώσω εγώ, «ου μη διψήσει εις τον αιώνα», δεν θα διψάσει αιωνίως, «αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Αλλά θα γίνει το νερό αυτό μέσα του νερό που θα ξεπετιέται, θα χοροπηδά, και θα γίνει γι' αυτόν αιώνια ζωή. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, εφραίνει την καρδιά του πιστού και εις τον παρόντα κόσμον και εις το μέλλοντα κόσμο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ψαλμοδός 45,5: «Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού». Του ποταμού, ποιου ποταμού? Η Ιερουσαλήμ δεν έχει κανένα ποτάμι. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ικανά μακριά, πολλά χιλιόμετρα μακριά. Πώς λοιπόν τα ορμήματα του ποταμού εφραίνουν την πόλη του Θεού? Η πόλη του Θεού πάντοτε είναι η Ιερουσαλήμ. Πώς την εφραίνουν, αφού δεν περνάει κανένα ποτάμι εκεί μέσα? Η πόλη είναι κτισμένη πάνω σε 7 λόφους. Μυστική η έκφραση. Είναι η καινούρια πόλη. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι η Εκκλησία. Και οι πιστοί, όταν θα πάρουν το Πνεύμα του Θεού, έχουν τη χαρά του Θεού. Θα το ξαναπώ λοιπόν: του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Ο ποταμός αυτός ακόμη της Αποκαλύψεως είναι και το Άγιο Βάπτισμα, που παρέχει την πνευματική αναγέννηση με την οποία ο πιστός βλέπει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος να τον διαβάσω σε ένα χαρτί. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι μυστήριον και οράται μόνο από τον πιστόν. Επάνω σε όλα αυτά που σας είπα, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει τα εξής: «Ο μεν εκτίσεν το παρόντι δύο εκκλησίας εκπορευόμενος ποταμός, το της παλιγγενεσίας ενίτεται βάπτισμα». Τι είναι, λέει, το ποτάμι? Το βάπτισμα. «Δια πνεύματος μεν Αγίου ενεργούμενον, καθαρούς δε τους λουωμένους υπέρ χιώνα και κρύσταλλων απεργαζόμενων», και καθαρίζει τους πιστούς. «Την δεάνο Ιερουσαλήμ, ο ποταμός του Θεού, ο πεπληρωμένος υδάτων, το ζωοποιόν πνεύμα διαπορεύεται εκ του Θεού και Πατρός εκπορευόμενον και δια του αρνίου. Τας πλατείας πληρούν της Αγίας Πόλεως», γεμίζει το ποτάμι την πλατεία του Θεού. Λέει, μέσα από την πλατεία περνάει το ποτάμι αυτό. «Δηλαδή», λέγει ο Άγιος Ανδρέας, «το πλήθος αυτής, το υπερψάμον κατά των ψαλμοδών πληθυνόμενων, εφραίνει, φωτίζει, ανοίγει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού σε όλους τους πιστούς που είναι στην πλατεία». Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού είναι σε όλους τους πιστούς. Μια πολύ ωραία εικόνα, αγαπητοί μου, έχει και ο προφήτης Ζαχαρίας περί του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, κατά την μεσσιακή εποχή, που θυμίζει τον ποταμό της Αποκαλύψεως. Λέγει τα εξής, 14,8, προφήτης Ζαχαρίας: «Και εν τη ημέρα εκείνη», ποια ημέρα? Την ημέρα της πρώτης παρουσίας του Χριστού. «Και εν τη ημέρα εκείνη
εξελεύσεται είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ. Εκείνη την ημέρα, λέγει, θα βγει νερό ζωντανό, φρέσκο, ζωηρόν. Το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην, και το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην. Και εν θέρι και εν αιαρή έστε ούτως. Ποια είναι η θάλασσα η πρώτη? Είναι η νεκρά θάλασσα. Και ποια είναι η θάλασσα η εσχάτη, η τελευταία? Είναι η Μεσόγειος. Χωρίζει το ποτάμι σε δυο. Το ένα πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα και το άλλο πηγαίνει στη Μεσόγειο. Και γλυκαίνει αυτές τις δύο θάλασσες. Πώς τις γλυκαίνει, θα μας το πει, αγαπητοί μου, ο προφήτης Εζεκίλ σε μια άλλη του πολύ ωραία και λεπτομερεστάτη εικόνα. Ίσως είναι η ωραιότερα εικόνα που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη περί της παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ότι αυτό το νερό, λέγει, θα είναι το ίδιο και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Γιατί λέει το καλοκαίρι και την άνοιξη? Επειδή η Παλαιστίνη δεν έχει ποτάμια, ένα ποτάμι μόνο έχει. Ό,τι άλλα έχει μικρά είναι χύμαροι. Το χειμώνα έχουν νερό, το καλοκαίρι και την άνοιξη δεν έχουν νερό. Άρα δεν ομιλεί περί τοπογραφία. Δεν είναι η τοπογραφία της Παλαιστίνης. Είναι άλλο το νερό αυτό που μένει και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Δηλαδή παντοτινό είναι ο Χριστός. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Η εικόνα που μας δίνει ο προφήτης Εζεκίλ στο 47 κεφάλαιο 1 έως 12 στίχη είναι η εξής. Και ειδού είδωρ εξεπορεύεται υποκάτωθεν του εθρίου. Θα σας διαβάσω και θα σας αναλύσω. Και ειδού το είδωρ κατεφέρετο από του κλήτους του δεξιού, καθώς έξοδος ανδρός εξ εναντίας και μέτρων εν τη κυρία αυτού, και διεμέτρησε χιλίους εν το μέτρο και διήλθεν εν το είδατι είδωρ αφέσεως, και διεμέτρησε χιλίους και διήλθεν εν το είδατι είδωρ έως των μυρών, και διεμέτρησε χιλίους και διήλθεν είδωρ έως ο σφίος, και διεμέτρησε χιλίους και ούχι δύνατο διελθύν, ότι εξύβριζε το είδωρ ως ρίζος χυμάρου ον ου διαβίσεται. Διαβίσονται. Είδα, λέγει, από το έθριον του ναού, τα σκαλοπάτια του ναού, να βγαίνει νερό σε όραμα. Το νερό αυτό άρχισε να τρέχει, να πηγαίνει προς τη νεκρά θάλασσα. Στην αρχή ήταν το νερό, μετρώντας το με έναν οδηγό που είχε το μετρούσε, άγγελος, ήταν, λέγει, είδωρα θέσεως, δηλαδή χαμηλό, ως τον αστράγαλο. Ύστερα από χίλιες πύχες ξαναμετρήθηκε και ήταν ως τους μυρούς. Ύστερα ξαναμετρήθηκε και ήταν ως τη μέση. Ύστερα ξαναμετρήθηκε το νερό και πια δεν μπορούσε να μείνει κανείς μέσα στο νερό. Ήταν ο ρίζος, ρίζος χυμάρου. Ρίζος θα πει θόρυβος, βοή. Θόρυβος χυμάρου, πολλά νερά. Και έρχεται και χύνεται στην νεκρά θάλασσα. Βλέπει κανείς το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί μου, ότι σιγά σιγά δειλά το βάζοντα αγωγικών, εμφανίζεται και στον πιστό, τον κάθε πιστό. Έρχεται με το μέτρο το Πνεύμα του Θεού. Και όταν ο πιστός αφήσει την καρδιά του, την κάνει ριάκι βαθύ, τότε το νερό του Αγίου Πνεύματος γίνεται πολύ. Τόσο πολύ που πια ο πιστός μπορεί να φωνάζει και να λέγει: «Δεν μπορώ, Κύριε, άλλο, δεν αντέχω». Αυτή η ανθρωπίνη, η σαρκίνη, η οστρακίνη ύπαρξής μου, αισθάνομαι ότι θα διαραγεί, αλλά αδιάρρηκτα, χωρίς να παθαίνει τίποτε ο άνθρωπος. Το Πνεύμα του Θεού μοιάζει ότι ταράζει τα θεμέλια της χωματένιας μου υπάρξεως, αλλά συγκρατεί τα πάντα. Και συνεχίζει. Το είδωρ τούτο ήρχε το έως επί την θάλασσα, την νεκρά θάλασσα, επί το είδωρ της διεκβολής, και υγειάσει τα ύδατα, και έστε πάσα ψυχή των ζώων, των εκζεόντων επί πάντα, εφά ανεπέλθει εκεί ο ποταμός ζήσεται. Εκεί, λέγει, στη νεκρά θάλασσα, ό,τι βρεθεί ζωντανό ψοφάει. Έρχεται το ποτάμι
και κάνει υγιά τα ύδατα. Όχι αγιάζει, τα καθιστά υγιά, δηλαδή ωφέλιμα. Επειδή το νερό της νεκράς αλάτης έχει πολύ αλάτι μέσα, σημαίνει το κάνει το νερό γλυκό, το κάνει πόσιμο, το κάνει υγιές. Και ό,τι πιει, λέγει, ζει. Ό,τι πιει, ό,τι ζωντανό πράγμα πιει εκείνο το νερό, ζει. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι κάποτε δεν θα τρώμε και δεν θα πίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, και όμως θα ζούμε και θα λεγόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, που σημαίνει ότι δεν θα συγκρατεί πια η βιολογία της υπάρξης μας, που ο Θεός στο σχήμα του παρόντος του του κόσμου θέλει έτσι να ζούμε, με το σχήμα των τροφών. Τότε θα ζούμε με το Πνεύμα του Θεού, και όποιος πίνει εκείνο το νερό θα ζει πάντοτε, που σημαίνει θα είναι πνευματικός άνθρωπος, πνευματική ύπαρξη, όχι άειλη, αλλά θα κυβερνάτε, θα διέπετε από το Πνεύμα του Θεού. Το όραμα αυτό του προφήτου έχει κι άλλες πλευρές. Έχει για τα δέντρα που βγαίνει εκείνος που, ο προφήτης βγαίνει, δεν μπορεί να μείνει άλλο στο ποτάμι, και βλέπει δέντρα αριστερά δεξιά. Αλλά για τα δέντρα έχει συνέχεια το πράγμα στην παρακάτω εικόνα της Αποκαλύψεως. Και δεν θα σας πω τώρα τίποτε, θα σας πω μόνο μία παράγραφο πολύ λυπηρή. Είναι περίεργη αυτή η παράγραφος, αγαπητοί μου, εκεί στο κείμενο του προφήτου, η Εζεκίλ. Λέει το εξής: όταν, λέει, έφτασε εκεί στην νεκρά θάλασσα, τα ζωογονεί όλα, για μια στιγμή, λέει, γίνεται το ποτάμι, κάνει μια συστροφή, και η νεκρά θάλασσα σε κάποια σημεία της μένει νεκρή, με πολύ αλάτι και χωρίς ζωή. Μια παρένθεση, είναι περίεργη. Και συνεχίζει μετά την παρένθεση να λέει ότι οι όχθες του ποταμού γέμισαν από δέντρα. Ξέρετε τι είναι αυτή η περίεργη παρεμβολή? Ακούστε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον κόσμο. Ιστορικά ήρθε, έχουμε την Πεντηκοστή. Ήρθε στη θάλασσα την νεκρά του κόσμου τούτου. Αλλά πόσοι το δέχτηκαν το Άγιο Πνεύμα, και πόσοι ανανεώθηκαν και αναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα? Όσοι το θέλησαν, αναγεννήθηκαν και έζησαν. Όσοι δεν το θέλησαν, έμειναν νεκροί. Έγιναν και μετεβλήθησαν και αυτοί και οι χώρες τους και ο πολιτισμός τους νεκροί.